Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι η σύσκεψη την οποία ακούσαμε πριν τον Δημήτρη Σομπατζόνα λέει ότι δεν είναι για καλό στον πάγο του Βόλου, δεν είναι για καλό, διότι συζητούσαν οι άνθρωποι εκεί του Βόλου ότι υπάρχει πρόβλημα στο να επιστρέψει αποστολή στην πόλη, διότι δυστυχώς ο Βόλος περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, όπως λένε, χειρότερη, δυσκολότερη νύχτα από την... Δυσκολότερα γιατί είναι κορεσμένο πια τόσο πολύ το έδαφος και το υπέδαφος που τα νερά που πέφτουν πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν υπάρχει, ξέρεις, καμία απορρόφηση των υδάτων πουθενά. Το θέμα ότι φοβούνται για υπερχείληση χυμάρων. Υπάρχουν κλήσεις να ανεβαίνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε ψηλότερους ορόφους. Και παρότι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αύριο, δυστυχώς μέχρι τα ξημερώματα το δελτίο προβλέπει πάρα πολύ έντονες βροχές στην περιοχή. Οπότε κουράγιο στον κόσμο εκεί. Λοιπόν. Πάμε στο Μπίγονι Σπορ FM 94,6 στην Serie A, περίπου στο 70 λεπτό. Ίντερ Σασουόλο 1-2 είναι το παιχνίδι. Μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής εδώ. Λάτσιο Τωρίνο 1-0. Νάπολι Ουντινέζε 2-0. Για την Λα Λίγκα, Κάντι Θράγιο Βαγεκάνο 0-0. Και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο για το κύπελλο Γερμανίας, Βέν Λιψία 1-2. Για το Λι Κάπα στον Βίλα Εβερτον, περίπου στο 70 λεπτό τα παιχνίδια. 0-2, Μπόρμουθ Στόκ 2-0, Λίνκολ Ουέστχαμ 0-0, Μπρέτφορντ Άρσεναλ 0-1, Τσέλσι Μπράιτον 1-0, Φούλαμ Νόριτς 1-0, Μπλάκμπερν Κάρντιφ 5-2, Λίβερπουλ Λέστερ 2-1 και Νιούκαστλ Μάντσεστερ Σίτι 1-0. Το παιχνίδι της Νιούκαστλ είναι περίπου στο 55 λεπτό. Αντβέρπ Γκάνδι χωρίς τέρματα. Αυτά, ναι, τι πήγες να πεις? Πήγα να πω μεγάλη συγκίνηση μεταγραφή στο Μπανσεραϊκό. Του αρχηγού της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, ναι. Του Γιαλολίντιν Μασαρίποφ. Ο οποίος είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που έδωσε το 7 στο Ρονάλτο. Φαντάζομαι όχι με τη θέλησή του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είπε, ξέρω εγώ, α, ήρθε να του δώσω το 7. Εντάξει, εμείς οι άγνοι φίλοι του Παναθηναϊκού αναπολούμε εποχές Τζαφάρι Ρισμέτοφ, θέλω να σου πω. Βεβαίως. Δηλαδή είχαμε και εμείς, ας πούμε, το μερτικό μας τη χαρά κάποτε. Βέβαια. 30 χρονών ο Μασαρίποφ, τι να πω, είμαι συγκινημένος που η ιδιαίτερη πατρίδα μου παίρνει τον Ουσμπέκο παιχταρά. Βεβαίως. Μιλώντας για μεγάλες μεταγραφές, να πούμε ότι η Λαμία συμφώνησε με τον Άλαν Τζαγκόεφ. Mm-hmm. Το θυμάστε τον Τζαγκόεφ, πολύ γνωστός παίχτης. Όλη την καριέρα σχεδόν με την Τσέσκα Μόσχας, πολλά χρόνια, στα 33 του πλέον. Θα γίνει συμπαίχτης του Καρλίτος. Ο Τζαγκόεφ, ο οποίος πέρασε 14 χρόνια στην Τσέσκα, έφυγε πέρυσι, πήγε μια χρονιά στη Ρούμπιν Καζάν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, είχε μείνει ελεύθερος και κλείνει πλέον στη Λαμία, οπότε θα τον δούμε. Όπως αναρωτιέμαι, πρέπει να πω, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε, γιατί διάβασα σήμερα ότι έμεινε ελεύθερος τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Western United, είχε πάει στην Αυστραλία, είχε κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Έμεινε 2 χρόνια, 33 και ο Πρίγιοβιτς. Εγνωσμένης αξίας σκόρερ. Και υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το Σάββατο για μεταγραφές ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως θα ενδιαφερόταν μια ελληνική ομάδα, διότι ούτως ή άλλως το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του ο Πρίγιοβιτς το έχει κάνει στην Ελλάδα, έτσι, και στον, ναι, στον ΠΑΟΚ ασυζητητή. Με 55 παιχνίδια, με 55 γκολ σε 87 παιχνίδια. Εντάξει, να δούμε, υπάρχουν ακόμα όσοι δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ τους. Λογικά θα κοιτάνε ακόμα περιπτώσεις ελεύθερων. Ναι, και τις τελευταίες μέρες προκύπτουν πράγματα όπως αυτά με τον Πρίγιοβιτς. Βλέπω το παιχνίδι της Νάπολη. Θυμήθηκα ότι υπάρχουν μανούρες εκεί πέρα. Γενικώς μεγάλη μανούρα με τον Όσιμεν. Πώς κατάφερε τον Λαουρέντις, ναι, να διαλύσει την ομάδα, ναι, μετά από το επικό αυτό πρωτάθλημα μέσα σε λίγες εβδομάδες, πρώτα με τον προπονητή που στην πραγματικότητα δεν του έδωσε αυτά που ήθελε. Τώρα μην γελιόμαστε, δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι ήθελε να ξεκουραστεί ο Σπαλέτη και του ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα, ναι, ναι, όχι μόνο για τα δικά του χρήματα, για την ενίσχυση ομάδας. Ο Ντελαουρέντις του είπε όχι και κάπως έτσι χώρισαν οι δρόμοι. Και πώς καταφέρουμε σε λίγες εβδομάδες να φύγει ο Ντελαουρέντις, να αρχίσει η ομάδα να παραπατάει. Ο Σπαλέτη είναι. Ο Σπαλέτη, συγγνώμη. Να αρχίσει η ομάδα να παραπατάει. Τώρα αυτή που η ιστορία που έγινε με τον Όσιμεν, ναι, τον κράξαν από τα social media της ομάδας του. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, βάλαν ένα χαμένο πέναλτι και βάλαν κάτι γέλια από πίσω. Ναι. Και το κάνανε για παίχτη της ομάδας. Δηλαδή, αυτό το κάνουν οι απέναντι, οι οποιοδήποτε απέναντι, και τσατίζεσαι και λες τώρα, κοίτα, να δεις, μας κοροϊδεύουν. Και το κάνεις εσύ
από τα social media της ομάδας στον παίχτη σου, και στον πρώτο σκόρερ. Και το κάνανε έχοντας υπάρξει το σκηνικό στο ίδιο παιχνίδι. Μιλάμε για τον Νάπολη Μπολόνια, έτσι. Ναι, το 0-0 που έχασε το πέναλτι. Μετά έγινε αλλαγή. Τον έκανε αλλαγή ο Γκαρσιά, μανούριασε και μετά από αυτό πραγματικά θεωρούσαν ότι είναι. Πολύ καλή ιδέα, πολύ να ωραία το ιδέα να κάνουμε αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, και τα πήρε στο κεφάλι. Εντάξει. Ο Όσιμεν. Βγήκε ο μάνατζέρ του και του είπε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Mm-hmm. Ανεβάσαν το βίντεο, το διέγραψαν μετά. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ό,τι ανεβαίνει στο ίντερνετ μένει. Το έχουμε ξαναπεί. Τα γνωστά, και είπε ο μάνατζέρ του ότι κοιτάξτε, αυτό είναι, δεν είναι, λέει, ένα απλό θέμα. Είναι μέρος, λέει, μιας κακής μεταχείρισης που υφίσταται ο Όσιμεν το τελευταίο διάστημα μεταξύ προκλήσεων των μέσων και fake news. Και είμαστε έτοιμοι για να αναλάβουμε νομικές ενέργειες και οποιαδήποτε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προστασία του, που σημαίνει ότι θα έχει συνέχεια ιστορία. Ναι. Έχει και ουρά η ιστορία. Όση ώρα μιλάμε, Κβαρατσχέλια σκόραρε. Ναι. Και όλα αυτά σε περίοδο που υποτίθεται ότι συζητάγανε με τον Όσιμεν για επέκταση συμβολαίου. Ναι. Και φαντάζομαι για να μπει και μια ρήτρα, ας πούμε, τέτοια που να επιτρέπει στον Ντελαουρέντζ να τον πουλήσει με πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Το οποίο δεν θα προχωρήσει, όπως καταλαβαίνει κανείς, ούτε επέκταση συμβολαίου, ούτε ρήτρα, ούτε τίποτα άλλο. Αν έχει στραβώσει Όσιμεν, θα κοιτάξει τώρα να σπρώξει τον καιρό, να σηκωθεί να φύγει. Αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν γίνει κάτι ριζικό, να τα ξαναβρούνε. Εντάξει, πολύ ωραίο γκολ του Κβαρατσχέλη, να πούμε, ο οποίος κλέβει την μπάλα από αμυντικό. Την ώρα που βγαίνει ο τερματοφύλακας, τον περνάει με σκαψιματάκι από πάνω. Και μετά, εντάξει, ένα πλασεδάκι στο κενό τέρμα, το τελευταίο κομμάτι είναι το πιο εύκολο. Αλλά είναι πολύ ωραίο πως σκάβει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα. Ένα, αυτά που δεν τα βλέπουμε συχνά πια, κατάλαβες. Αυτά είναι. Θέλει κάτι ποδοσφαιρικούς αλυτάκους όπως είναι ο Κουβαρασχέλη. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Κάποιος λέει, έγραψαν για τον Όσιμεν, έγραψαν ότι το κεφάλι του μοιάζει με καρύδα. Οι ίδιοι το γράψαν οι άνθρωποι της Νάπολη, δηλαδή στα social media της ομάδας. Δεν κατάλαβα πραγματικά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ ο φίλος και ψιλορατσιστικό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι. Αν γραφτεί κάτι, είναι και αυτό κοροϊδευτικό. Δηλαδή, ναι. Έχεις τον παίκτη της ομάδας και τον βάζεις να χάνει το πέναλτι, με ακούγονται γέλια από πίσω και λες ότι το κεφάλι του μοιάζει σακαρίδα. Δεν καταλαβαίνω. Και τώρα αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Και λογικό να αναρωτιέσαι και ο ίδιος, να σου λέει. Τώρα είναι έτσι, έβλεπε τη στιγμή που δημοσιεύτηκε για βίντεο στα επίσημα social media της Νάπολη. Αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι μου κάνουν σαμποτάζ πλέον κανονικό, ναι. Από μέσα δηλαδή. Ότι δεν είναι τυχαία φάση. Τέλος πάντων, να πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στον καπιτάνο Ετέρνο. Βεβαίως. Τον Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος συμπληρώνει τα 47 του. Έχει μόλις 30 χρόνια διαφορά από το γιο μου που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Ο καπιτάνο της καρδιάς μου. Και ο καπιτάνο της Ρώμα, Φραντσέσκο Τότι. Να σε καλά. Χρόνια του πολλά, Κώστα μου. Οι δύο καπιτάνοι. Εντάξει, για τον Τότι. Πραγματικά, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Τι να πούμε για τον Τότι. Δηλαδή, τι να πούμε που δεν το έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για αυτόν τον άνθρωπο. 786 παιχνίδια, όλα με τη Ρώμα, 307 τέρματα. Η μόνιμη άρνησή του να φύγει, να πάει στη Ρεάλ. Το έχει ο Πέρεθ να το λέει. Ναι. Το έχει ο Πέρεθ να το λέει. Εγώ έφτιαξα τους Γκαλάκτικους, έκανα έναν παίχτη, θα αναφέρω πάρα πολύ. Πόσα χρόνια τον Τότι δεν ερχότανε. Δεν ήταν θέμα χρημάτων. Δεν ερχόταν το παιδί, τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν ερχόταν το παιδί. Δεν γούσταρε. Ήθελε να μείνει εκεί. Ο τελευταίος ρομαντικός, νομίζω τελικά. Ο τελευταίος ρομαντικός. Δεν θυμάμαι κάποιον. Για του ανθρώπου για του οποίου έχουν γίνει σπάνια πράγματα. Με τελευταίο παιχνίδι Ρώμα-Λάτσιο, να έχουν σηκώσει πανό. Ποιοι οι αρχικάφρε, ας πούμε, οι Λατσιάλοι, σε ευχαριστούμε, Φραντσέσκο Τότι. Τρομερά πράγματα. Νομίζω ότι μαζί του, ξέρεις, πέθανε και ο ρομαντισμός πια, γιατί δεν υπάρχει και κανένας άλλος. Τέλος πάντων, ελάχιστοι άλλοι, αλλά κανένας με τη δική του διαδρομή στην ομάδα και τα χρόνια του που έπαιξε στην ομάδα, που να έμεινε σε μία ομάδα πιστός υπηρέτης, χωρίς να πάει πουθενά αλλού. Δεν τον νοιάζαν τα χρήματα, τον νοιάζε μόνο η αγάπη, και ας ήξερε ότι δεν θα διεκδικήσει και πολλά πράγματα εκεί σε τίτλους. Δεν τον ένοιαζε αυτό στην πραγματικότητα. Που λένε κάποιοι άλλοι ότι εγώ πάω αλλού για να διεκδικήσω τίτλους. Σεβαστό. Όχι, το είπε. Εδώ είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου είναι η οικογένειά μου. Η ομάδα είναι επίσης η οικογένειά μου. Δεν την παρατάω. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου για τα παιχνίδια. Ή για τον Τότι. Ό,τι ή για τον Τότι. Ναι. Καλώς ή για τον Κινάλια, ξέρω εγώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σας αγαπάω και τους δύο και το ξέρετε. Ναι. Αλλά. Αλλά αρχίζει η αλήθεια τώρα. Αρχίζει η αλήθεια, ναι.
Είναι. Υπάρχουν. Δεν είναι ψέματα. Αλλά είναι πραγματικά η μισή αλήθεια. Δηλαδή... Πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι καμία ομάδα ήθελε ποτέ τον Τότι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Η Ρεάλ τον ήθελε. Η Ρεάλ έλεγε ο Τότι ότι την ήθελε. Και ο Πέρεθ. Δηλαδή δεν έχω ζήσει αυτή την ιστορία. Μα έχει πει και ο Πέρεθ ότι είναι ο μόνος που τον κυνηγούσε και δεν τον... Είναι καλός παίκτης. Ναι. Και πάνω σε αυτή τη δήλωση του είπε ότι πάντα μας αρέσουν οι καλοί παίκτες. Ήταν ένας καιρός που η Ρεάλ έπαιρνε, είχε πάρει τον Κασάνο, αν θυμόσαστε, έπαιρνε κάτι ναι. τέτοιες ας πούμε περιπτώσεις με τεχνίτες και τα λοιπά. Και είχε πει ότι αυτός είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και όντως ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Αλλά από εκεί μέχρι να τον πάρει η Ρεάλ, απέχει πάρα πολύ το πράγμα. Που σας θυμίζω ότι εκείνον τον καιρό η Ρεάλ είχε κάνα δύο-τρεις παίκτες ας πούμε στη θέση του. Όχι... Αυτό δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για τον Πέρες να πάρει και τέταρτο. Ναι, αλλά ήταν για τον Τότι. Ναι. Να πάει. Εντάξει. Τέλος πάντων, το ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλάση, αρχηγάρα, ό,τι θέλετε. Ήπιε με τον μπουρί της σόμπας το αίμα αυτής της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια παίρνοντας χρήματα εξωπραγματικά τον καιρό εκείνο, τα οποία την πήγαιναν πίσω, διότι η Ρώμα δεν ήταν ποτέ ομάδα η οποία είχε τη δυνατότητα ας πούμε να ξοδεύει τόσα λεφτά για έναν ποδοσφαιριστή. Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, ότι στις μπουτίκ της Ρώμα το κομμάτι το οποίο ήταν του Τότι ήταν τα 2/3, όχι το μισό. Δηλαδή ο άνθρωπος ας πούμε έμενε εκεί πέρα με την υποχρέωση, βάζοντας στην ομάδα την υποχρέωση ακόμα και στο merchandising να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Είχε τσακωθεί δε με όποιον προπονητή είχε τολμήσει να του πει ότι πρέπει να τρέξει κομμάτι από το 1990, όχι στο τέλος που είχε γίνει με το Σπαλέτι Σίριαλ. Δηλαδή ήταν ένας τύπος τρεπαιδί μου ο οποίος ήθελε μια ομάδα για πάρτι του, όλοι όμως, έπρεπε διάλεγε παίκτες ο ίδιος ας πούμε για να το επιτρέπουν να παίζει υποχρεωτικά στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, που ήταν αυτό που πάντα γούσταρε, πούλαγε ο Παδηλίκη με έναν τρελό τρόπο. Δηλαδή η Ρώμα είχε μεγάλη παράδοση, γιατί πριν από το ότι είχε δύο παίκτες οι οποίοι από αυτούς έμαθε. Ο ένας ήταν ο αξέχαστος Τζανίνι και ο άλλος ήταν βέβαια ο Κόντι. Έτσι, ο οποίος ήταν, αυτή ήταν ακριβώς, δηλαδή 30 χρόνια ιστορίας, πουλάμε σημαίες ας πούμε. Θες να πεις ότι ήταν τότε ΑΕ περισσότερο. Ορίστε. Θες να πεις ότι ήταν περισσότερο τότε ΑΕ. Ήταν, ναι, ήταν εντελώς τότε ΑΕ, όπως το λες. Και ήταν και, πώς να το πω, εάν ας πούμε δεν ζούσες στη Ρώμη για να το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, ήταν και πάρα πολύ ωραίο το αμπαλάζ, δηλαδή συγκινούταν κόσμος με αυτή την ιστορία. Αντώνη, δεν φαντάζομαι να σε... Τότε ήταν 40 ενώ έπρεπε να έχει κόψει το ποδόσφαιρο τουλάχιστον 5 χρόνια πριν. Δεν φαντάζομαι να σε λατσιάλη. Είμαι. Αλλά αυτό είναι... Τι περίεργο, με όλα αυτά που τον στόλισες. Από ένα σημείο και μετά, να ξέρεις, ζούσαμε με το άγχος και την αγωνία μην το κόψει. Δηλαδή θέλαμε οπωσδήποτε να είναι ο Πουπόνε που τον λέγανε στο πώς το λένε στη Ρώμα. Ήταν δηλαδή η απόλυτη, ρε παιδί μου, η απόδειξη ότι θα ξέρεις, υπάρχει κάποιος όπως θα πάρει τα λεφτά, δεν πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, σύν όλα τα υπόλοιπα, βέβαια πρέπει να πω ότι ο Τότι είχε ένα πράγμα το οποίο εγώ το λάτρευα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πλάκα στον εαυτό του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Δηλαδή ναι. Ήταν εξωπραγματικό αυτό, δηλαδή ήταν ο λιγότερο ας πούμε star, πώς να το πω. Ο λιγότερο σοβαροφανής τέλος πάντων. Ο λιγότερο σοβαροφανής, ναι. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούσε ας πούμε βιβλία με τα ανέκδοτα τα οποία λεγόντουσαν για τον Τότι. Μη στα φτιάχνουμε, εντάξει. Λοιπόν, είχε φοβερή... Εκεί με την εκκλησία, με την εξομολόγηση, την Παναγία και τα λοιπά, ναι, έκανε γενικά, διάφορα. Γενικά, και αυτά τα έχει εύκολα, δεν ναι. ήταν, κατάλαβες. Και είναι και, έχει και πλάκα, μια και πιάσαμε αυτό, που είναι πιο ενδιαφέρον από τα μάτια που ήταν σήμερα. Η σειρά, δεν ξέρω αν έχετε δει τη σειρά. Όχι, που δείχνει όχι. τον καυγά του, νομίζω υπάρχει ακόμα στο Netflix. Και δείχνει την τελευταία του χρονιά με τον καυγά του, με το Σπαλέτι και όλα τα άλλα ας πούμε. Τα οποία επίσης ήταν σουρεάλ, γιατί ήταν μια ιστορία όπου είχε 100% δίκιο ο προπονητής. Δεν ήταν δηλαδή ζήτημα. Ο Σπαλέτι έλεγε ότι αυτός εδώ πέρα είναι πια 40 χρόνια, δεν τρέχει ρε παιδιά, τι να κάνουμε ας πούμε. Και ο άλλος έλεγε όχι, η ομάδα πρέπει να αρχίσει και να ξεκινάει με μένα, παίζω ψευτοϊνιάρι, οτιδήποτε για να μην κουνιέται πολύ. Να χτυπάει, έμπαινε μέσα
έδινε μια πάσα, έκλαιγε τρία λεπτά ας πούμε, γιατί ήταν τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, μαγική μορφή και βέβαια του πιστώνουμε, έτσι γιατί, για να λέμε και τα καλά του, το γεγονός ότι σε μια φοβερή διαδικασία πέναλτι, όπως ήταν εκείνο το Ιταλία-Ολλανδία ναι. του 2000, χτύπησε πέναλτι η Αλαπανένκα, λέγοντας μάλιστα σε όλους τους συμπαίκτες του ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάω να το κάνω έτσι. Και τον παρακάλεσαν οι άλλοι, του λέγανε, υπάρχει μια φοβερή σκηνή με τον Καναβάρο που του λέει, μην είσαι τρελός ρε, δηλαδή παίζαμε 9 παίχτες ας πούμε και θέλουμε να περάσουμε, μην κάνεις κανένα τρέλα, και λέω, εγώ το κάνω έτσι. Και πήγε το κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα για τα σημερινά δεν έχω να πω τίποτα φοβερό, δηλαδή ο Ολυμπιακός απλοποιώντας το πάει στο Καραϊσκάκι από 4 σε 4, ο ΠΑΟΚ πάει από 3 σε 3 στο πρωτάθλημα γενικώς. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη ήταν προφανώς το πιο απαιτητικό από όσα έχει δώσει για το πρωτάθλημα φέτος στο Καραϊσκάκι. Το περνάει με καλό βαθμό γιατί φορτσάρει πάρα πολύ στο τελευταίο μισάωρο, δεν σηκώνει το πόδι από τον γκάζι, την κάνει την νίκη του όμορφη μετά και όχι απλώς ας πούμε μια νίκη. Και όλο αυτό βέβαια προκαλείται μετά το ξύπνημα όλων, πρώτα απ' όλα του πάγκου του, μετά το δοκάρι του Άρη στο 51, με το οποίο ο Νταρίντα θα μπορούσε να έχει κάνει το μάτς 1-2. Ο Άρης παραδόθηκε στο τέλος ανεφόρον, διότι οι δύο του κομβικοί παίχτες, ο Νταρίντα και ο Βεστράτε, ο Βέλγος αυτός που ήρθε εκεί, που είναι και ένα καλός ποδοσφαιριστής, μένουν τελείως από δυνάμεις. Δηλαδή στο τέλος είναι πραγματικά ο Άρης, πώς να το πω, ανυπεράσπιστος. Πρέπει να βγει και λίγο, γιατί χάνει, δεν υπάρχουν χαφ να κόψουν, να περιορίσουν κάπως ας πούμε τον Φορτούνι που έχει έρθει και παίζει δεκάρι μετά τις αλλαγές του Μαρτίνε, δηλαδή το πέρασμα του Μπιέλ και του Ποντένσε. Είναι σε πολύ καλή βραδιά ο Καμαρά, έχει δυνάμεις ο Έσε που τρέχει για όλο τον κόσμο και όλοι αυτοί προκαλούν ας πούμε αυτό το φινάλε το οποίο νομίζω άρεσε και στον κόσμο, γιατί πέρα από τα γκολ χάθηκε και ένα πέναλτι, το ξαναπάθει ο Φορτούνης από τον Κουέστα αυτό, ήταν και εξαντλημένο στο τέλος, είχε μια τεράστια ευκαιρία ο Μπιέλ, γενικώς ολοκληρώθηκε το πράγμα για τον Ολυμπιακό με χαρά και ευτυχία μετά, το ξαναλέω, το δοκάρι στο 51, στο οποίο θα μπορούσε να γίνει το 1-2. Τρομερό το γκολ του Πάρντο, από τα αργότερα γκολ που έχουν μπει δίθεν στο πρωτάθλημα, αλλά στο μάτς έκανε μόνο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο το οποίο να καταγράφεται με τη δική του παρουσία. Και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και πολύ Σελγκάμπη, που είναι ο αναστόπλος από το Μαρόκο, όπως σωστά επισήμανε ο Κατσουράνης, να τα λέμε και να τα γράφουμε. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ, ήθελε βασικά δύο πράγματα, να δώσει συνέχεια στις καλές του επιθετικές εμφανίσεις. Σας θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε την περσινή χρονιά με ένα τεράστιο άγχος για τον γκολ, το οποίο σιγά σιγά το ξεπερνά. Ο Λουτσέσκου ήθελε να βάλει γκολ ο Σαμάτα, έγινε και αυτό, το θέλει για να ξεμπλοκαριστεί και γιατί αυτός είναι στην ιεραρχία ο πρώτος του σεντερφόρ, ανεξάρτητα από το αν ξεκινάει περισσότερο ο Μπράντον Τόμας. Όταν οι παίχτες που διαλέγει δεν είναι ζήτημα σωστών επιλογών, δηλαδή αυτά είναι πράγματα που μπορεί να λέγονται μετά το παιχνίδι. Πριν από το παιχνίδι ξέρουμε πάντα ότι ο Λουτσέσκου έχει 6-7 παίκτες οι οποίοι μπορούν να στελεχώσουν την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Όταν αυτοί που διαλέγει είναι καλά, κάνουν τη δουλειά, όπως σήμερα έκανε ας πούμε ο Τάισον και ο Μούργκ που στη φάση του 2-0 που τελείωσε το μάτς τρέχουν 35 μέτρα ένας με την μπάλα, άλλος σπριντάροντας. Ο Τάισον έχει δώσει και τον γκολ στον Κουλιεράκη στο χτύπημα φάουλ στην αρχή. Όταν αυτοί οι παίκτες οι μπροστά είναι, γιατί το ξαναλέω, γιατί είναι πολλοί, έτσι, είναι αυτοί που παίξαν σήμερα. Είναι ο Βούλγαρος ο οποίος ήρθε για να κάνει πράγματα. Ο Δεσπότοφ, ναι. Ο Ζίφκοβιτς που τον ξέρουμε. Ο Ντέλιας που είναι το next best thing ας πούμε. Λοιπόν, ο Μπράντον Τόμας. Όταν συν το ξαναλέω, ο Τάισον, συν ας πούμε. Ακόμα και ο Μούργκ ο οποίος φέτος παίζει πάρα πολύ, πέρσι τον είχαν παροπλήσει κακός όπως αποδεικνύεται. Λοιπόν, όταν αυτοί που υπάρχουν μπροστά είναι δημιουργικοί, ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλός. Γιατί από τη δική τους απόδοση κατά τη γνώμη μου εξαρτάται η ομάδα και όχι από τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι λιγότερο αξιόπιστα για την ώρα. Σήμερα δεν δέχτηκε γκολ από το Βόλο, αλλά νομίζω ότι καμία σοβαρή ομάδα δεν μπορεί να δεχτεί γκολ από το Βόλο αυτόν τον καιρό. Και τέλος είχαμε και αυτές τις δύο ισοπαλίες, δηλαδή το Πανετολικού με τον Όφη,
το τελικό σκορ τους αδικεί και τους δύο. Δηλαδή αφού ήταν να λήξει ισόπαλο έπρεπε να λήξει τουλάχιστον 3-3. Κάνε 41 τελικές προσπάθειες, χαθήκανε γκολ που δεν χάνονται, έβγαλε 2-3 ο Καπίνο που φάνηκε ας πούμε να είναι σε φοβερή κατάσταση. Είχαν φάσει και οι δύο και για να κερδίσουν. Μέχρι το τελευταίο λεπτό off χάνει μια ευκαιρία από ένα corner που κάποιος είναι εντελώς αφύλακτος στην μικρή περιοχή, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ας πούμε. Αλλά το μάτς έληξε 1-1, αντίθετα με το μάτς της Κηφισιάς με τη Λαμία, όπου μετά τα εκατέρωθεν δοκάρια που είχαν και οι δύο, ένα η Λαμία στο πρώτο ημίχρονο με τον Ντόσιτς, ένα η Κηφισιά στο δεύτερο, στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, εγώ πίστευα ότι είναι 0-0 και δεν θα γίνει τίποτα. Και τελικά έληξε 1-1 με δύο γκολ τα οποία μπήκαν μετά το 86 σίγουρα της Κηφισιάς της καθυστερήσεις. Η Κηφισιά αφήνει τη σφραγίδα της ως ομάδα η οποία στις καθυστερήσεις ή βάζει ή δέχεται γκολ. Δεν είναι τόσο κακό αν το σκεφτείτε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, και από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οπότε κλείνουμε έτσι το παιχνίδι του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Πώς θα έχουμε Δημήτρη Τσομπατσόλου για να ολοκληρώσουμε σε λίγο. Πάμε να κάνουμε μια διαφημιστική διακοπή. Γυρίζουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Τσομπατσόλου, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με το Βόλο. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα. Κοιτάξτε, και εγώ τώρα το συνειδητοποίησα, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπει τους ανθρώπους του Βόλου και σε πιάνει θλίψη. Γιατί και αυτό επικρατεί τώρα που φεύγουμε από το γήπεδο. Ο Πράτσος δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Πράτσος δεν έχει ζήτησε συγγνώμη, λέει, δεν σας παρακολουθώ τι μου λέτε. Το μυαλό μου είναι λέει, στο σπίτι. Και έφυγε. Ο Βόλος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Θα μείνει Θεσσαλονίκη, Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει αδυναμία για να γυρίσει πίσω και είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, είναι και πάρα πολύ ξένοι, που εντάξει και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή, όπως τους είδα όλους, και ο Λουτσέσκου ήταν έτσι, δεν είχε καμία διάθεση να μιλήσει, 2-3 πράγματα τυπικά. Και δεν υπάρχει σαφώς τίποτα πιο σοβαρό από την τεράστια αγωνία που είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων της ομάδας του Βόλου. Και φυσικά τη δική μας αναφορά, γιατί αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Τώρα από εκεί πέρα στα αγωνιστικά, κακά τα ψέματα, ήταν και αποδείχθηκε ένα εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Βόλος είναι αρκετά αδύναμος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ιδιαίτερα. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να λειτουργεί μετά το 20 λεπτό και σε αυτό το 40 λεπτό μέχρι το 60-70 τέλος πάντων ήταν καταιγιστικός με κάθε τρόπο, και με στημένα και στη μεταβάση που είναι πάρα πολύ καλός και στη διάσπαση της κλειστής άμυνας. Είναι στα καλύτερά του, όπως έλεγε και στη μετάδοση, ο Τάισον. Είναι ο 36χρονος Τάισον, πραγματικά υπερηχητικός. Είπε στο τέλος ο Λουτσέσκου με λίγο έτσι εκνευρισμό το ότι μου ζήτησε όταν αντικαταστάθηκε να μην το ξανακάνω, λέει αυτό, να μην το ξαναλλάξω. Αλλά αυτό τώρα είναι λίγο αστείο βεβαίως, γιατί χρειάζεται και διαχείριση ο 36χρονος. Και γενικώς ο ΠΑΟΚ πέρασε μια πολύ καλή εβδομάδα στο Ελσίνκι, στα Γιάννενα, τώρα βρήκε γκόλο Σαμάτα. Νομίζω ότι ακόμα και το ότι διαπιστώνει ο προπονητής του πως το καλύτερο δίδυμο στα χαφ βγαίνει μεταξύ Σβάμπ, Τσιγκάρα, Οσντόεφ και όχι του ΜΕΙΤΕ. Και αυτό είναι ωφέλιμο, γιατί ο ΜΕΙΤΕ επιστρέφει αύριο μετά από ένα μικρό θέμα μυϊκό. Έβαλε και το Σάστερ τον Ισπανό μπακ που δεν είχε χρόνο μέχρι τώρα. Και σε γενικές γραμμές πάει πάρα πολύ καλά να παίξει Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, καταλαβαίνουμε σε εξάποντο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, και την άλλη Πέμπτη να υποδεχθεί την Άιντραχτ σε κρίσιμο αγώνα για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο. Είναι στα καλά του, θα δούμε τι θα φέρουν και αυτά τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια που περιμένουν τον ΠΑΟΚ μετά τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία, και με αυτά νομίζω ότι ολοκληρώνουμε τα της σημερινής ημέρας, τα αγωνιστικά δηλαδή της σημερινής ημέρας και τα σχόλια.
Ναι, παιδιά, από το Βόλο δεν είναι καλά τα νέα. Τελευταία νέα τα τοπικά μέσα μεταδίδουν περισσότερα. Τα βίντεο που έρχονται από ανθρώπους εκεί, από κατοίκους του Βόλου, είναι τρομακτικά. Πραγματικά έχει ξεχυλήσει ο Κραυσίδωνας. Και είναι δύσκολη η κατάσταση. Πλημμυρίσει σόγες κατοικίες γενικώς. Και τα βίντεο είναι πραγματικά τρομακτικά. Εντάξει. Κουράγιο στους ανθρώπους εκεί, τι να πούμε άλλο. Τι είπατε. Τι να πούμε. Περιτεύουν τα λόγια. Κουράγιο και τύχη. Και τύχη, γιατί σε αυτή τη χώρα χρειάζεται και τύχη πολύ. Ναι. Χρειάζεται πολύ τύχη. Έτσι είναι. Λοιπόν. Τελείωσε το Νάπολι Ουντινέζε 4-1. Τα άλλα δύο παιχνίδια είναι στις καθυστερήσεις. Στη Λα Λίγκα έχουμε ημίχρονο Κάντιθρα Γιοβαγεκάνο 0-0. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο. Ημίχρονο τελείωσε το Βέεν Λειψία 2-3. Τα παιχνίδια του Λι Καπ της Αγγλίας είναι στις καθυστερήσεις. Λίγο θα πούμε τα τελικά. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθούν, προλαβαίνουμε να πούμε έτσι δύο πραγματάκια, να δούμε τα μηνύματά. Σε κάνα πολύ ωραίο αφιέρωμα το 442, το γνωστό περιοδικό, στην ηλεκτρονική του έκδοση εδώ πέρα, κάνοντας μια ευρεία ψηφοφορία για να μπουν σε κατάταξη και σε σειρά οι 100 καλύτεροι προπονητές όλων των εποχών. Mm-hmm. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πραγματικά αφιέρωμα. Στο 100, ας πούμε, έχουμε το Ρόι το Χόξον. Μπράβο στο Ρόι το Χόξον. Για παράδειγμα. Στο 99 το Φατίχ τον Τερίμ. Στο 97 το Μαντσίνι. Στο 96 τον Ουγέ. Έτσι λέω. Ναι. Κάποιος. Τον Κόντε στο 93. Για παράδειγμα. Έχουμε το Ρανιέρι στο 90. Έχουμε το Λουτσέσκου, το Μερτσέα Λουτσέσκου στο 87. Και προχωράμε για να δούμε έτσι καθώς πηγαίνουμε προς τα πέρα. Έχουμε τον Έντζο Μπέρζοτ στο 79, όσο τον θυμάστε πιο παλιοί, τέλος πάντων. Το Λίο Μπενάκερ στο 78, το Μπιέλσα στο 77, το Θρύλο Γκύρου στο 76, το Ντιντιέ Ντεσάν στο 73. Και λες, ρε φίλε, τι διάλο, ποιοι είναι αυτοί. Κάρλος Μπιάνκι στο 70. Ο Μενότη Κοκαλιάρης στο 68. Στο 66 ο Γιώακιμ Λεύ. Και στο 65 ο Κάρλος Μπιλάρδο, ο οποίος πήρε το Μουντιάλ με την Αργεντινή. Στο 64 ο Φερνάντο Σάντος. Μάλιστα. Έβγε. Νάτος ο Φερνάντο Σάντος. Στο 61 ο Νέβιος Σκάλα, προπονητής της σπουδαίας Πάρμα. Να θυμίσω. Στο 60 ο Ίβιτς. Στο Παναθηναϊκό δεν είχε έρθει ο Ίβιτς. Το Μεσλαβίβιτς, λάθος θυμάμαι. Ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν προπονητισμό σου κάποιε δεκαετίε του 80. Ναι, βέβαια, ναι. Το 90. Στο 57 ο Ράικαρντ. Για κάποιο λόγο. Ο Παρέιρα στο 55. Ο Φραντς Μπέκενμπάουερ στο 53. Ο Σβεν Γκόραν Έριξον στο 52. Θέλω να σου πω. Στο νούμερο 48 βρίσκουμε τον Αραγωνιές. Και στο 47 τον Ότο Ρεχάγκελ. Μπράβο του Ότο Ρεχάγκελ. Είδες. 46 ο Μπόμπι Ρόμπσον. Ο Τέλε Σαντάνα στο 44, ο Σιμεώνη στο 43 και στο 41 ο Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα. Πάμε παραπάνω. Σκολάρη στο 39. Με εξηγήσεις για όλους, έτσι. Υπάρχουν κλειμένα. Ναι, έτσι, φαντάζομαι. Ναι. Προφανώς ο Ούντο Λάτεξ στο 38, ο Γκους Χίντινγκ που είχαμε τη συζήτησή του. Στο 37 ο Ζιντάν στο 36. Στο νούμερο 33 ο Κένι Νταλγκλή. Στο 32 ο Γιουπ Χάινκες. Και πάμε. Στο 29 ο Γιούργεν Κλοπ. Okay. Χαμηλά λες. Χαμηλά λέω. Στο 27 ο Μάριο Ζαγκάλο. Στο 24 ο Καπέλο. Και ο Βενγκέρ στο 23. Χαμηλά πολύ. Ε? Χαμηλά. 22 ο Μπομπ Πέισλι. Στο 21 ο Μπέλα Γκούτμαν. Και πάμε στην 20άδα. Λοιπόν, Λούις Φαν Χάλ στο 20. Ναι. Εδώ θα διαβάσω όλους. Λοιπόν, στο 19 ο Νέρεο Ρόκο, προπονητής της Μεγάλης Μίλαν της δεκαετίας του 60, να θυμίσω. Στο 18 ο Ότμαρ Χίτσφελτ. Ναι. Στο 17 ο Καρλέτο. Χαμηλά. Ο Αντσελότη.
Χαμηλά. Στο 16 ο Μιγκέλ Μουνιόζ, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει. Και ο μόνος άνθρωπος που έχει πει ποτέ, που έχει ποτέ στον Τι Στέφανο να πάει να γά. Στο 15 Βιθέντε Ντελ Μπόσκε. Ναι. Στο 14 ο Τζιοβάνι Τραπατώνη. Βλέπω μια απορία στο... Προσπαθώ να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί και οι υπόλοιποι που θα ακούσουμε είναι όλοι πάνω από τον Αντσελότη. Προσπαθώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ναι. Στο 13 ο Πολ Νιούμαν της προπονητικής, ο Μαρσέλο Λίπη. Mm-hmm. Στο νούμερο 12 ο Μουρίνιο. Χαμηλά. Να ακούσω τους από πάνω και θα σου πω. Μπραν Κλαφ στο 11. Οκ. Okay. Και πάμε για δεκάδα. Πάμε για δεκάδα. Λοιπόν. Στο 10 ο Βαλερί Λομπανόφσκι. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα εδώ να πούμε, έτσι. Στο νούμερο 9 ο Έρνστ Χάπελ. Στο 8 ο Ελένιο Γερέρα. Θυμίζουμε φευρέτης του Κατενάτσιο, του Ιταλικού στην Ελλάδα. Και τον τιμάμε βάζοντας το τόσο ψηλά. Δηλαδή, ανακάλυψε ένα πράγμα το οποίο μας έβγαλε τα σκότια. Δύο ευρωπαϊκά. Ναι, δηλαδή, κληροδότησε μια κατάρα στις επόμενες γενιές. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Στο 7 ο Σερ Ματ Μπάσμπι. Εντάξει, ναι, είναι λίγο αγγλοκεντρικό, ναι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Και στις ψηφοφορίες είχαμε και κόσμο μέσα. Mm-hmm. Στο 6 ο Αρίγκο Σάκη. Ναι. Στο 5 ο Πεπ. Ναι. Τι, δεν θα ήταν δεκάδα Πεπ. Εντάξει, ρε, εσύ, στο 5 ο Πεπ και στο 16 ο Αντσελότη. Sorry κιόλας δηλαδή. Δώσ' μου και εμένα 2 δισεκατομμύρια να σου πάρω Champions League, μετά να με βάλω στο 4. Εντάξει. Όχι, Τάκη, δεν μας διώχνεις, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, έγινε λάθος. Μη μας διώχνεις τώρα πάνω στο καλό. Στο 4 ο Μπιλ Σάνκλι, εντάξει, ο μορφωτίστης της Λίβερπουλ. Και πάμε τριάδα. Ναι. Τη μαντεύεις τριάδα, την έχεις, ποιους δεν έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε αναφέρει Κρόιφ. Ο οποίος είναι στο νούμερο 3. Δεν έχουμε αναφέρει Νίκο Αναστόπουλο. Καλά τα λες. Αν μου επιτρέπεις, ο οποίος δεν έχουν τα συμφέροντα ρίξει εκτός. Καλά τα λες. Λοιπόν, στο 3 είναι ο Κρόιφ. Ναι. Στο 2 είναι ο Ρίνους Μίχελς. Οπότε κάποιος περίεργο, αλλά εντάξει, θέσουμε τα κριτήρια τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί λέω τώρα ο Μίχελς, οκ. Okay, αλλά συζητώντας ουσιαστικά για τον Μίχελς, συζητάς για την, ξέρω, μια από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών που δεν κέρδισε τίποτα. Δηλαδή την Ολλανδία, ναι, η οποία ήταν όμως η Ολλανδία εκείνη τη δεκαετία. Οπότε. Ο Φέργκιουσον σίγουρα θα είναι στο 1. Αυτό δεν έχουμε ακούσει, δεν μπορεί να μην ήταν πουθενά. Ο Σερ Άλεξ θα είναι. Και ο Σερ Άλεξ, ναι, βεβαίως είναι στο. Είναι στο νούμερο 1. Ναι. Είναι στο νούμερο 1 για οτιδήποτε έκανε από το 1986 και μετά, με τους 13 τίτλους της Premier League, τα 4 κύπελα και τα 2 Champions League με τη Manchester. Εντάξει, και δεν είναι μόνο τίτλοι, είναι η επίδραση που έχει η ομάδα, τώρα, είναι, ναι, τι παρέλαβε και τι έφτιαξε και τι άφησε μετά, είναι ο τρόπος που ανέδειξε παίχτες ο ίδιος, δηλαδή. Βάλε τώρα, ας πούμε, άλλους προπονητές. Δεν θα σου πω για τον Γουαρδιόλα για να μην νομίσει κανείς ότι είμαι μονικός. Από τους άλλους πετυχημένους προπονητές του σήμερα, πόσοι αναδεικνύουν τόσους πολλούς παίχτες από τη Β' ομάδα, από τους μικρούς της ομάδας, από τα σπλάχνα της ομάδας. Δηλαδή, εκείνος έφτιαξε μια αυτοκρατορία όπου πέρα από τον Γκίγκς και τον Σκόουλς και τον Μπέκαμ, είχε τον Μπατ, είχε τον Οσέι και είχε τους αδερφούς Νέβιλ. Δηλαδή, δεν είναι ότι πήρε ό,τι πιο αστραφτερό και ό,τι πιο, ας πούμε, ακριβό και έφτιαξε. Δηλαδή, δεν θα έλεγε, ποτέ δεν θα έλεγα με ποδοσφαιρικό κατημά. Θα έλεγα όμως ότι είχε πολύ ταλέντο στις ακαδημίες της ομάδας και είχε και πολύ, ας πούμε, φίλο-τιμ. Ναι, φίλο-τιμ. Δεν είχε ποιότητα. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι παίχτες του ποιοτικοί, δεν ήταν όλοι Γκίγκς, δεν ήταν όλοι Μπέκαμ, δεν ήταν όλοι Σκόουλς. Ήταν και κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήταν απλά πιστοί στο πλάνο. Έλα Φιλ Νέβι, παιδί μου από εδώ. Έλα Τζόνο Σέι, παιδί μου από εκεί. Έλα Νίκι Μπατ. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν είναι απλώς ότι πέτυχε μια καλή φουρνιά, δηλαδή τη φουρνιά του Μπέκαμ και όλων αυτών που προείπες, είναι ότι κατάφερε ο Φέργιουσον στην περίοδο αυτή, ακόμα και τους λιγότερο ταλαντούχους από αυτούς τους παίκτες, να τους κάνει, όχι πρωταγωνιστές, αλλά να τους κάνει να νιώθουν πρωταγωνιστές, ναι, και να είναι χρήσιμοι για την ομάδα.
Παιδιά, κάποιοι από εσάς οι οποίοι προφανώς ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, πρωτοείδατε πέρυσι, λέει κάποιος, δώσ' μου 2 δις να πάρω το Champions League και να μπω στο 4, λέει ο Βαϊμάκαρος, αλλά θεωρείται ότι ήταν προπονητή. 3 συνεχόμενα Champions League ο Pep, για να τα πάρει πρέπει να δαπανίσει 6 δις. Συγγνώμη κιόλας. Για να πάρει 3 συνεχόμενα ο Pep θέλει τουλάχιστον 6 δις. Και βλέπουμε. Ναι. Ο Ζιντάν πήγε και μια ομάδα από τη Real Vita, πήγε στην Real, πήρε 3 Champions League στη σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος προπονητής, αλλά μην απαξιώνουμε τα 3 Champions League, γιατί δεν τα έχει κάνει κανείς. Και πιθανότατα ούτε θα τα κάνει. Εκτός αν ο Pep πάρει μονοστεκιά τώρα στην πορεία τα Champions League, δεν ξέρω. Ο Μωρίνο παιδί ήταν στο 12, ο Βενγκέρ στο 23, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Όπως και κάποιος και ο Αλέφαντος είχε και εκείνη και κάρτα, ή δεν βλέπω να το αναγνωρίζει κανένας. Δεν το αναγνωρίζει. Είναι αγγλοκεντρικό, είπαμε. Βρετανοκεντρικό κυρίως. Πρέπει να κάνουμε τη δική μας τη λίστα κάπου, την ελληνική. Λοιπόν, τελικά Ίντερ Σασουόλο 1-2, Λάτσιο Τωρίνο 2-0, Νάπολι Ουντινέζε είπαμε 4-1. Πάμε τώρα για τα τελικά του League Cup. Άστον Βίλα Έβερτον 1-2, Μπόρμουθ Στόουκ 2-0, Λίκον West Ham 0-1, Μπρέτφορντ Άρσεναλ 0-1, Τσέλσι Μπράιτον 1-0, Φούλαμ Νόριτς 2-1, Blackburn Cardiff 5-2, Liverpool Leicester 3-1 και είμαστε στις καθυστερήσεις Newcastle Manchester City 1-0. Παραμένει το 1-0, ναι. Δεν είναι τελικό όμως. Επίσης θέλω να έχεις κάτι άλλο να πεις. Και ένα Adverb Gandhi 0-0 τελικό. Αυτά, για πες. Επίσης θέλω να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που βγάζουμε λίστες με 100 παίχτες, 100 προπονητές, 100 οτιδήποτε, όταν βάζουμε τον κόσμο να συμμετάσχει, ο οποίος μπορεί να είναι 18 χρονών, μπορεί να είναι 20 χρονών, μπορεί να μην ξέρει καν τους παλιούς, να μην τους έχει καν ακούσει. Και να τους έχει ακούσει, δεν θα τους ψηφίσει γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι έχουν κάνει. Ναι. Και αντίστοιχα, ο κάθε ένας ψηφίζει με βάση τις προσωπικές του παραστάσεις, αδυναμίες, συμπάθειες, αντιπάθειες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο αυθαίρετα και λίγο, και λίγο έολα. Δηλαδή, ή θα κάτσουν κάποιοι άνθρωποι και έχουν μελετήσει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, να βρούμε, ξέρεις, τρεις ο Τυρακόπουλος, να πούμε, ελάτε εδώ στο Τυρακόπουλο, εσείς που έχετε δει 600.000 παιχνίδια και παρακολουθείτε μπάλα από την τάδε δεκαετία, καθίστε να μας μιλήσετε. Άμα μπει τώρα 18 χρόνια, θα σου πει. Θα σου πει η Pep, θα σου πει η Klopp, θα σου πει τέτοια πράγματα. Yeah. Δεν θα νιώσει τι μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Κλαφ, για παράδειγμα. Όχι, για τον Κλαφ σίγουρα. Μπορεί να μην έχει προλάβει το Βενγκέρ, να μην ξέρει τι έκανε ο Βενγκέρ στο αγγλικό και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Και ούτω καθεξής, λέω τώρα πιάνω. Ο Κρόιφ, γι' αυτό μπορεί να είναι μια πολύ ωραία φυσιογνωμία, ας πούμε, του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Να μην ξέρει τι είναι ο Κρόιφ ως προπονητής, ως Ολλανδία, ως Μασία, ως. Ξέρεις. Ως μια τη επιδραστικότερη μορφή στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γενικότερα, ναι. Μη σου πω και πιο επιδραστική. Τέλος πάντων, τώρα όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες κουβέντες γενικώς. Τέλος πάντων, εντάξει, μια λίστα ήταν. Okay, την είπαμε, ευκαιρία, ξέρεις, να πούμε δύο κουβέντες και για προπονητές παραπάνω που δεν λέμε συχνά. Αυτά είναι έτσι. Να θυμόμαστε και μερικά παλιά. Όπως θυμήθηκε, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημερινή είδηση, έχει το ενδιαφέρον του. Θυμήθηκε ο Άντρια Νιούι. Τώρα να πει πάλι μετά από 30 χρόνια ότι μετανιώνει για τη Williams του 1994 και τα είχε θαλασσώσει. Τι είναι αυτό, παιδί. Αλλά δεν είπε ότι τα είχε θαλασσώσει. Μου τώρα το λέω γιατί και το λέω με ένα μικρό εκνευρισμό. Η όλη κουβέντα έδωσε μια αρκετά, τέλος πάντων, μεγάλη συνέντευξη ο Νιούι στο. Μίλησε ένα podcast, το Beyond the Grid, το οποίο είναι podcast του F1.com, δηλαδή είναι επίσημο, είναι καλά επίσημο. Και είπε λοιπόν όλη του η κουβέντα για το 94 ήταν ότι μετανιώνω για τη Williams επειδή δεν είχα κάνει καλή δουλειά και ήταν αεροδυναμικά ασταθής. Τη χρονιά που ο Σένα σκοτώθηκε με αυτόν επικεφαλής επειδή ήταν σπασμένη κολόνα στο τιμόνι του. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να μιλήσει. Ναι. Το καταλαβαίνω ακόμα μετά από 30 χρόνια και θα είναι για πάντα. Δεν θα φύγει ποτέ αυτή η σκιά. Αλλά αν αναφέρεσαι στη χρονιά και στο συμβάν, δεν είναι η αναφορά σου. Συγγνώμη ότι ο Williams ήταν αεροδυναμικά ασταθής. Η αναφορά τη χρονιά σε μια κουβέντα που είναι μέσα ως ένα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή τώρα. Όχι, έτσι να συζητάμε τις ενεργητικές αναρτήσεις και τα αεροδυναμικά τώρα. Του αμαξιού τότε και αν το πήγαινε καλά ο Σένα και δεν το πήγαινε καλά ο Χίλ, ας πούμε. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί.
αποδέξει την ευθύνη του. Ξέρω έχουν γίνει, έχουν τελειώσει, έχουν γίνει δίκες, αλλά εντάξει, αν μιλάμε και μιλάμε για αυτό το συμβάν, πρέπει να αναφερθεί. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας πόνος που δεν θα περάσει ποτέ και για τον ίδιο. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται να κάνεις κουβέντα χωρίς να το αναφέρεις. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Όχι, δίκαιος ο κρεμισμός. Εντάξει. Και λέει και συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή ήταν πολύ αγωνιστικό, λέει, αν εγώ και ο Patrick Head που ήταν τότε διευθυντής σταματούσαμε, διότι θα είχε διαλυθεί η ομάδα. Αυτό βρήκε να πει. Και με όλα τα λάθη, λέει, ανεξαρτήτως της αιτίας που προκάλεσε το δυστύχημα. Αυτή ήταν η αναφορά του. Δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το πει. Ανεξαρτήτως της αιτίας που προκάλεσε το δυστύχημα. Άκου. Πρέπει να μάθεις τι το προκάλεσε, να διασφαλίζει ότι θα γίνει στο μέλλον κτλ. Εντάξει, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα Νιούι. Sorry κιόλας. Λοιπόν, ναι, παιδιά, γιατί λείπει τώρα ο Μπάμπης ο Τενέσα. Είπαμε, θα φτιάξουμε τη δικιά μας τη λίστα. Αλλιώς δεν έχει. Να φτιάξουμε την ελληνική. Η ελληνική λίστα θα είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, όπως λέει και ένας φίλος, λέει μεγάλο θέμα, ποιο είναι το κριτήριο. Το ποδόσφαιρο που παίξανε, τα αποτελέσματα, τι παίχτες είχαν, πόσο βελτιώσανε τους παίχτες. Ναι, είναι από τι τίτλους πήραν. Κανονικά όλα. Ναι, θέλω να πω. Όλα. Το τι ήταν ο καθένας στην εποχή του, πόσο την επηρέασε. Δύσκολο να τα βάλεις μαζί όλα αυτά και να αναδείξεις το καλύτερο. Είναι. Γιατί εδώ υπάρχουν προπονητές που δεν πήραν τίτλους, αλλά οι οποίοι πήγαν το ποδόσφαιρο μπροστά. Βεβαίως. Θέλω να πω. Όπως ο Μίχελς, ναι. Τι μετράει παραπάνω, δηλαδή για τον καθένα μετράει παραπάνω κάτι άλλο. Είναι και θέμα της προσωπικής αισθητικής του ποδοσφαιρός. Μα σου λέει, ναι, δεν πήραμε τίτλους, αλλά η μπάλα που είδα χόρτασα, ρε παιδί μου. Ναι. Είδα φοβερή μπάλα. Δεν μεταφράστηκε σε τίτλους, δεν πήραμε ευρωπαϊκούς τίτλους. Πήραμε ενδεχομένως λιγότερα πρωταθλήματα από αυτά που μας αναλογούσαν. Αλλά φεύγαμε από το γήπεδο χαρούμενοι για αυτό που βλέπαμε. Έτσι. Για αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο προπονητής είναι ο καλύτερος και στην καρδιά του στην υψηλότερη θέση. Ο LKB αναρωτιέται ο Κάσιος Κλίμα να το πελεύει. Δεν θυμίζει παλαιού τύπου φορ παστελωτή. Δηλαδή, ένα τύπο που θα τον έβλεπε δεκαετία 90 στον Πανιόνιο και μετά θα τον προλάβαινε καμιά Ιταλική τύπου μπάρι. Λίγο καλύτερο, λέω, από αυτό που περιγράφει. Ναι. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε παλαιά σκοπή. Ναι. Δηλαδή, χωρίς πολλά-πολλά. Ναι, θα ναι, είναι ναι. Εκεί, θα κάνει την προβολή, πέφτοντας θα βάλει. Δηλαδή, δεν είναι αυτός που θα σου κάνει τα πολλά-πολλά. Ναι. Παλαιά σκοπή, αποτελεσματικός επιθετικός. Mm. Ο Έρικ Μπίχλαν λέει στο καταντζάρο της μαγικής Καλαβρίας μου έσπασε η ντίζα της μηχανής. Ναι. Εκεί λοιπόν έμαθα μία νέα ιταλική φράση. Κάβο φριτσιόνε που δεν περίμενα ποτέ να τη χρησιμοποιήσω. Δεν μας λες όμως τι σημαίνει αυτό. Ναι. Κύριε Κώστα, όταν λέτε φοβήθηκα τον ήλιο γι' αυτό δεν πήγα να δω τένις, δεν μπορώ παρά να προσφερθώ να σας αλείψω με καροτέν και εσείς να μου δώσετε το δικό σας καροτέν άκοπο. Ζαμέλ, ο θηριοδαμαστής του Αγκαντούκου. Μάλιστα. Ψηλέο Ζιντάν πήρε το Τσουλού παίζοντας με 5 αμυντικά χαφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά που έμαθε στη Γιουβέντους εφάρμοζε και περίμενε μπροστά να μπει κάποιο γκολ. Sorry που στο χαλάω. Δεν μου το χαλάς γιατί σε μυρωδιάς. Αν είδες πιθανά 5 αμυντικά χαφ, δεν έχεις δει ποτέ προφανώς Ρεάλ ή δεν έχεις ιδέα από μπάλα. Ο Τσικιτσό... Περίμενε επίσης να μπει κάποιο μπροστά γκολ. Με Μπενζεμά, με Ρονάλντο, με Μπέιλ, με όλ... Δύσκολο ακούγεται και αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Βλέπουμε διαφορετικά. Παιχνίδια εκείνη. Λέει τις χρονιές. Ο Τσικιτσόγκης. Σ' άρεσε τα και αυτό, ε? Λοιπόν, το εξής. Όσοι ήπιαν μίλκο φράουλα δεν πρόλαβαν ούτε την πετούγια να αγγίξουν. Δεν πρόλαβαν ούτε το φως να ανάψουν κι ας ήταν μέρα. Και το έδινα, λέει, πριν από κολονοσκόπηση τότε ως εναλλακτική προετοιμασία. Είμαστε. Πρώτα τον κάνουν προπονητή, μετά μαθαίνει τι είναι το offside, αλλά κερδίζει τις καρδιές του χρόνου και βγαίνει δεύτερος. Είναι ο Κασελάκης ο Τεντ Λάσο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέται ο Σινεφιλ Νέβιλ. Όπα, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Τι έχουμε, Κώστα. Έλα, Κώστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε για τον Ρέτσο και για τον Φορτούνη που αποχώρησαν τραυματίες, ειδικά για τον Ρέτσο μας φάνηκε να είναι και κάπως επικίνδυνο γιατί ήταν προσαγωγούς. Να πω ότι η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τουλάχιστον είναι ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ούτε κάτι σοβαρό, ούτε για τον Ρέτσο ούτε για τον Φορτούνη. Βεβαίως θα τους δουν αύριο με μεγαλύτερη άνεση, αν χρειαστεί να κάνουν και εξετάσεις, αλλά η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. Είμαστε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, το Κάβο Φρισιόνε σημαίνει ντίζα. Εκεί το έμαθα ο άνθρωπος ότι είναι, πώς λέγεται, η ντίζα στα Ιταλικά. Α, μάλιστα. Οκ. Τον φάγα τον Μπέμπ, κύριε Κώστα.
Ναι. Και αποκλείστηκε στο Λικάπ από την Γκελεμπή FC. Έπαιγε το Λικάπ τώρα. Εντάξει. Δεν θα τα βάψει και μαύρο άνθρωπο. Ναι. Δεν θα ασχοληθεί και ιδιαίτερα. Έχει σοβαρότερα πράγματα το πρωτάθλημα και το Champions League. Ναι. Μεγάλη αλήθεια από τον Ντάνιελ Κολομπαρέχο. Ποτέ κανένα διαιτητή δεν είχε μακρύ μαλλί κοτσίδα. Δεν θυμάμαι κάποιον τώρα, η αλήθεια είναι, ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι, όντως. Ο Τραγανός Δελας λέει, ήμουν μέσα στους Guns N' Roses το 1993, ναι. Τύπος δίπλα μου που ήπιε Μίλκο Φράουλα, ξέρασε σακούλα και την πέταξε μπροστά. Εντάξει. Δεν τα ξέρασα από αυτό τώρα, εδώ που τα λέμε, μην το κάνουμε και έτσι. Mm-hmm. Αν είχε πει πιο πριν τίποτα ουισκάρες και είχε φάει και τίποτα παρά έξω και ήπιε και ένα Μίλκο Φράουλα, δεν θέλει και πολύ το στομάχι. Ναι. Μόνο η Σερένα Γουίλιαμς είναι αεροδυναμικά σταθείς, κύριε Ιάννη. Πείτε τα στον ασέβαστο, λέει κάποιος. LKB, ένα κλικ κάτω από Βασίλη Δημητριάδη. Μ' αρέσουν αυτού του τύπου τα σχόλια. Θέλω να σου πω. Δείχνουν μια μπαλωμενότητα, αν μου επιτρέπεις. Έτσι. Πολύ καλά. Διάφορα, τέλος πάντων, λογοπαίγνια όχι και τόσο πετυχημένα. Και με αυτά και με τούτα και με εκείνα, κύριε Κώστα. Ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Τάκη Πουλή. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.